Καλησπέρα σας από το φροντιστήριο Κηβετός. Αυλαία σήμερα για το βασικό κορμό των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων. Σημερινό εξεταζόμενο μάθημα, ιδεολογία γενικής παιδείας. Ένα μάθημα επιλογής που επέλεξαν να εξεταστούν οι μαθητές που ήθελαν να έχουν πρόσβαση και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Να περάσουμε τώρα να δούμε τα θέματα της βιολογίας. Το πρώτο θέμα, όπως βλέπουμε και εδώ, αποτελείται από 5 πολλαπλής επιλογής, τα οποία εύκολα μπορούσαν να αναπαντηθούν μέσα από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου. Περνώντας στο δεύτερο θέμα και συγκεκριμένα το Β1 ερώτημα μπορούσε εύκολα να απαντηθεί μέσα από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου και συγκεκριμένα στη σελίδα 101. Το Β2 υποερώτημα ήταν μια αντιστοίχηση η οποία και αυτή έβγαινε μέσα από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου. Το Β3 υποερώτημα αποτελείται από 5 σωστό λάθος και το Β4 υποερώτημα έχουμε δύο ορισμούς από τη νέα ύλη του σχολικού βιβλίου. Το τρίτο θέμα και συγκεκριμένα το Γ1, Γ2 και Γ3 υποερώτημα είναι από το κεφάλαιο 3 της εξέλιξης. Ερωτήματα και τα τρία εύκολα να απαντηθούν. Στο Γ4 υποερώτημα δινόταν ένα διάγραμμα συγκέντρωσης ιντερφερονών στο οποίο οι μαθητές έπρεπε να διαπιστώσουν ποιο από τα δύο άτομα πάσχει από γρίπη και ποιο πάσχει από λίμωξη. Ένα ερώτημα το οποίο βγαίνει μέσα από το κεφάλαιο 1 του σχολικού βιβλίου. Τώρα το Γ5 υποερώτημα ήταν ένα ερώτημα ανάπτυξης του πρώτου κεφαλαίου και αφορούσε τις ουσίες που προκαλούν εθισμό. Τέλος, στο τετάρτο θέμα, όπως βλέπουμε και εδώ, δινόντουσαν δύο τροφικά πλέγματα και οι μαθητές στο πρώτο υποερώτημα έπρεπε να βρουν πόσες τροφικές αλυσίδες υπάρχουν στο κάθε τροφικό πλέγμα, ενώ στο Δ2 υποερώτημα έπρεπε να βρουν σε πόσες τροφικές αλυσίδες συμμετέχει το πεύκο. Το Δ3 υποερώτημα ήταν ένα ερώτημα θεωρίας μέσα από το δεύτερο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, το Δ4 υποερώτημα ήταν και αυτό ένα εύκολο υποερώτημα, το οποίο αφορούσε τον κύκλο του αζότου. Κλείνοντας, στο Δ5 υποερώτημα δινόταν ένα σχεδιάγραμμα το οποίο είχε ορισμένα κενά τα οποία έπρεπε να συμπληρώσουν οι μαθητές, ένα σχεδιάγραμμα μέσα από το δεύτερο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα θέματα δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Είναι θέματα από το σύνολο της εξεταστέας ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο. Ένας καλάς προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να αριστεύσει. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των βασικών μαθημάτων. Ακολουθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. Εύχομαι σε κάθε παιδί ξεχωριστά να πετύχει τον προσωπικό του στόχο που έχει θέσει για τις σπουδές του και γενικά καλή συνέχεια στην πορεία της ζωής του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν φέτος τα παιδιά τους για να τους μεταδώσουμε γνώσεις και εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου και των εξετάσεων. Η εμπιστοσύνη που μας δείξατε και εξακολουθείτε να μας δείχνετε μας επιφορτίζει με την ευθύνη να συνεχίσουμε να επιτελούμε το λειτουργήμα της μόρφωσης νέων ανθρώπων με τη δέσμευση να τους βελτιώσουμε σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και αξιών. Με την ολοκλήρωση αυτή της σχολικής χρονιάς, εμείς ανακτούμε δυνάμεις και συνεχίζουμε ακόμα καλύτερη το έργο μας, ξεκινώντας αρχές Ιουλίου την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017, με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα αλλά και με ενεργητικές μεθόδους συμμετοχής των παιδιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια των απαραίτητων για τις εξετάσεις γνώσεων. Να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο αλλά και δημιουργικό καλοκαίρι.